την επικοινωνία και τις επόμενες ημέρες. Να μείνουμε όμως σε απαιτήσεις που έχει η Τρόικα, γιατί η Τρόικα δεν απαιτεί μόνο στο ζήτημα του ανοίγματος, του λεγόμενου ανοίγματος, του επαγγέλματος του φαρμακοποιού. Απαιτεί πλέον ξεκάθαρα κιόλας αλλαγή σε ό,τι έχει να κάνει με τη μισθολογική κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων. Πάντοτε στον ιδιωτικό τομέα φαντάζονταν κάποιος την εξομοίωση των μισθών ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Βεβαίως πάντοτε προς τα πάνω. Πλέον όλα πηγαίνουν προς τα κάτω. Το δημόσιο αγγίζει το ιδιωτικό. Στο ρεπορτάζ αναλυτικά η αρχισυντάκτριά μας Κυριακή Μπασκάκη, η οποία και το έχει. Κυριακή, καλησπέρα. Έλενα, καλησπέρα. Η Τρόικα κάθε μέρα ζητάει και κάτι. Αυτό δεν είναι πρωτότυπο, ούτε μας κάνει και εντύπωση. Το θέμα όμως είναι πλέον τι ζητάει. Και τι πιέσεις ασκεί. Πριν πούμε το ρεπορτάζ, πληροφοριακά να σου πω ότι η Τρόικα που βρίσκεται αυτό το χρονικό διάστημα στην Αθήνα και κάνει συναντήσεις και επαφές με τους αρμόδιους υπουργούς, οι πληροφορίες λοιπόν λένε ότι έχει εξοργήσει με τις πιέσεις και τις διαπραγματεύσεις της ακόμα και τους πιο μνημονιακούς υπουργούς. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες και πάλι λένε ότι στη συνάντηση που είχαν με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, του είπανε οι τροϊκανοί του κύριου Γεωργιάδη ότι δεν είναι σκληρός, ότι δεν προχωράει γρήγορα τις μεταρρυθμίσεις και ότι δεν είναι αποφασιστικός όσο θα έπρεπε. Και όταν Έλενα η Τρόικα τα λέει αυτά στον κύριο Γεωργιάδη που βρίσκεται κυριολεκτικά στο μάτι του κυκλώνα, αντιλαμβάνεσαι ποια είναι η άποψη και η γνώμη της. Η απάντηση του κύριου Γεωργιάδη δεν μου άρεσε καθόλου προς την Τρόικα. Αν τρώνε το σαλάμι και αν μπορούν να το φάνε κατευθείαν ολόκληρο, μπορεί και να πεθάνουν. Γι' αυτό και εκείνες προτιμάει να το τρώει λίγο-λίγο. Είναι σαν να μας κάνουν βασανιστήρια αργά-αργά. Να μην πεθάνουμε, να μάθουμε να αντέχουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ρεπορτάζ για τις νέες απαιτήσεις που βάζει η Τρόικα. Έχουμε ετοιμάσει και δύο σχετικές κάρτες. Νομίζω ότι μπορούμε να τις δούμε. Ζητούν καταρχήν, Έλενα, εξίσωση του κατώτατου μισθού, όπως είπες και εσύ, του ιδιωτικού και δημόσιου στα 586 ευρώ. Ζητούν επίσης 2.000 νέες από. Αυτά, έτσι. 586 ευρώ μεικτά. Μεικτά. Αυτό ζητούν. Μεικτά. Ναι, ναι. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο θα είναι τα καθαρά. 440 κιλά. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, και ζητούν ακόμη 2.000 νέες απολύσεις μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2015. Και να πω συμπληρωματικά ότι συνολικά η Τρόικα για το 2015 ζητά 5.000 απολύσεις. Την ώρα που ακόμη, Έλενα, δεν έχουν κλείσει ούτε οι 4.000 για το 2013, πόσο μάλλον οι 11.000 συνολικά που ζητάει για το 2015. Τώρα θα μου πεις ότι τα έχουμε χάσει λίγο στα νούμερα. Τελικά πόσες απολύσεις θέλει η Τρόικα? Δεν ξέρω αν υπάρχει και σίγουρη απάντηση. Αν λοιπόν, προχωράω. Αν απορώ γιατί θέλει τις απολύσεις επιπλέον. Πάμε τώρα και στη δεύτερη κάρτα να δούμε τι γίνεται με τους μισθούς σήμερα και, τους μισθούς που ζητούν, όπως είπες και εσύ πριν από λίγο. 858 ευρώ μεικτά, αυτό σημαίνει ότι τα καθαρά θα φτάσουν τα 643. Για τους ΔΕΕ, έτσι, δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Βεβαίως. Και στην υποχρεωτική εκπαίδευση τα 780 ευρώ μεικτά θα φτάσουν τα 584 καθαρά. Οι μισθοί ουσιαστικά λοιπόν που ζητούν φτάνουν στα 440 ευρώ. Τι να τα πρωτοκάνεις αυτά τα 440 ευρώ, δεν ξέρω. Κυριακή, νομίζω το έχεις πει και εσύ πολλές φορές μέσα από την ατζέντα. Δηλαδή, ότι αν ήταν αυτός ο μισθός, αλλά το γάλα το έπαιρνες 0,20 ή 0,50, να πω ότι ναι, λίγο να συνεννοηθούμε, μπορεί κάποιος να ζει στην Ελλάδα. Αλλά νομίζω ότι είναι όλο αυτό παρανοϊκό που συμβαίνει. Δεν μπορείς να ζήσεις με τέτοιο μισθό, κανένας δεν μπορεί να ζήσει. Και ήταν, νομίζω, πάρα πολύ έντονο και αυτό το οποίο και είχε πει ο ίδιος ο υπουργός όταν το ρωτήσαν αν μπορεί να ζήσει με αυτό το ποσό και είπε όχι, βέβαια. Εν τω μεταξύ, η Αδεντία ετοιμάζεται για να απαντήσουμε κινητοποίησεις για όλα αυτά, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Τις επόμενες ημέρες. Νομίζω πως λίγο θα έχουμε δυνατότητα να έχουμε και μια τηλεφωνική συνομιλία με τον κύριο Οδυσσέα Ντριβαλά, τον πρόεδρο της Αδεντία, γιατί στις νέες μειώσεις η Αδεντία απαντάει με απεργίες και κινητοποίησεις. Οι απεργίες αυτές, Έλενα, προγραμματίζονται για τις 19 και 20 του Μαρτίου. Εκεί θα πραγματοποιηθεί η πρώτη μεγάλη 48ωρη απεργία. Πριν όμως, την Τετάρτη, μεθαύριο, στις 12 Μαρτίου, θα έχουμε την πρώτη 24ωρη απεργία με συλλαλητήρια και κινητοποίησεις σε διάφορες πόλεις της χώρας. Ο κύριος Ντριβαλάς προς το παρόν τουλάχιστον δεν είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ωραία. Προς το παρόν, Κυριακή, να σε ευχαριστήσουμε και μακάρι να τα πούμε ξανά σε λίγο. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να συμπληρώσει το ρεπορτάζ σου. Όχι, απλώς ήθελα να πω τελειώνοντας, Έλενα, πως η Τρόικα δεν πρόκειται να φύγει από την Αθήνα εάν δεν κλείσει τουλάχιστον τα περισσότερα μέτωπα, με όποιο κόστος. Έτσι.
Το κόστος φαίνεται πάντως ότι πέφτει για την κυβέρνηση. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κυμπασκάκη. Δρυμία κριτική στο Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης, Βαγγέλη Λαμπάκη, άσκησε ο επικεφαλής της παράταξης Δήμος και Δημότες Απόστολος Φωτιάδης σχετικά με τους χειρισμούς του επί της διαδικασίας που αφορά στην κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στην Αλεξανδρούπολη. Το θέμα που είχαμε και στις αναλύσεις. Ο κύριος Φωτιάδης σημείωσε πως ο κύριος Λαμπάκης αφήνει το έργο και την πόλη έρμεο στους εργολάβους. Ενώ αναφέρθηκε και στον πρόεδρο της Επιτροπής του Δήμου που διαχειρίζεται το έργο και ο οποίος 8 μέρες πριν αναλάβει καν την Προεδρία, είχε παυθεί σε αργία από τον ίδιο τον Δήμαρχο.